εδώ πάτε σχολείο, δεν το ήξερα. Ναι, εδώ πάμε. Και το λένε Ευαγγελική Σχολή Σμύρνη και όχι Ευαγγελική Σχολή Νέα Σμύρνη. Μεγάλη ιστορία, έχετε όρεξη να ακούσετε. Αργεί να χτυπήσει το κουδούνι, από το... για πες. Μην σου πει μόνο για τη σχολή, πες για την εστία και για την Αγία Φωτεινή. Η ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής ξεκινάει το 18ο αιώνα στη Σμύρνη, όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γαβρίλ στέλνει τον Αδαμάντιο Ρήσιο, παππού του Αδαμάντιου Κοραή, για να διδάξει. Ο Ρήσιος φτάνει στη Σμύρνη το 1708, όπου και ιδρύεται το Σχολείο Χριστού, το οποίο είναι το πρώτο ελληνικό κοινοτικό σχολείο της Σμύρνης. Ωστόσο, 10 χρόνια μετά, η σχολή αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, ενώ παράλληλα ο Ρήσιος παρετείται και στη θέση του έρχεται ο Ιωάννης Δανδρινός. Τότε, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας αποφασίζει την ανασυγκρότησή της. Το 1733, ο μοναχός Ιερόθεος Δενδρινός και οι πρόκριτοι Παντολέων Σεβαστόπουλος, Γεώργιος Όμηρος και ο Γεώργιος Βιτάλης επανιδρύουν το σχολείο. Το 1747, έπειτα από πρόταση του Σεβαστόπουλου, το σχολείο τίθεται υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και ανεξαρτοποιείται. Από την κοινότητα της Σμύρνης. Οι ιδρυτές αφιερώνουν το ίδρυμα στον Υιό του Θεού ως σχολείο των Ευαγγελικών του Εντολών και φροντιστήριο πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Το σχολείο διαδοχικά ονομάστηκε Σχολείο Χριστού, Μεγάλων Σχολείων, Ελληνικών Σχολείων, Ευαγγελικών Φροντιστήριων και στις αρχές του 19ου αιώνα επικρατεί η ονομασία Ευαγγελική Σχολή. Η λειτουργία της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης διακρίνεται σε 6 περιόδους. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αυτών λειτουργήσε υπό διάφορες διευθύνσεις, καταστράφηκε από πυρκαγιά 2 φορές, σταμάτησε η λειτουργία της κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και μετά την επαναλειτουργία της, η σχολή διαιρείται σε τριτάξιο ελληνικό σχολείο και τετρατάξιο γυμνάσιο. Το 1909 ιδρύεται τετρατάξια εμπορική σχολή και το 1910 τριτάξιο διδασκαλείο για την εκπαίδευση δημοδασκάλων. Από το 1915 έως το 1922 υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ του Διευθυντή και των Εφόρων και συχνές εναλλαγές των Διευθυντών. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των μαθητών, η οποία δημιουργεί την ανάγκη ανέργειασης νέου κτηρίου. Η κατασκευή ξεκινά και ολοκληρώνεται το 1922, όμως η μικρασιατική καταστροφή δεν επιτρέπει την εγκατάσταση της Ευαγγελικής εκεί. Το παλαιό κτίριο καίγεται και με την ανταλλαγή πληθυσμών, μαθητές και δάσκαλοι γίνονται πρόσφυγες, ενώ το νέο κτίσμα που σώζεται μέλει να λειτουργήσει ως τουρκικό λύκειο, το Ισμύρα Τατούρκ Λισέση. Όσο που τους πρόσφυγες αστούς εγκαθίσανται στη Νέα Σμύρνη, επιθυμούν την οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Έτσι, το 1934, οι τοπικές αρχές και ο Σύνδεσμος Γονέων, Κηδεμόνων και Φιλομούσων Νέας Σμύρνης αναζητούν κτίριο για τη στέγαση του γυμνασίου της κοινότητας. Ύστερα από προτάσεις, κατέληξαν στο διόρροφο οίκημα του Γεώργιου Τσακίρη στην κεντρική πλατεία έναντι μηνιαίου μισθώματος. Στις 31 Ιουλίου 1934, με προεδρικό διάταγμα, ιδρύεται το Μεικτό Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 18 Ιανουαρίου 1935. Μέσα σε 10 χρόνια, οι μαθητές ξεπερνούν τους χίλιους. Τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων, Κηδεμόνων και Φιλομούσων Νέας Σμύρνης ήθελαν να ονομάσουν το σχολείο Ευαγγελική Σχολή προς τιμήν της ομώνυμης της στη Σμύρνη. Ωστόσο, υπήρξε πρόβλημα λόγω νόμου, γιατί απαγορευόταν η παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοθεσίας στα δημόσια γυμνάσια. Στις 6 Απριλίου του 1935, έπειτα από διάταγμα, επιλύεται το πρόβλημα. Έτσι, στις 7 Απριλίου γιορτάζονται τα εγγένεια του σχολείου παρουσία του Ελευθέριου Βενιζέλου με την τέλεση αγιασμού και την εκφώνηση πανηγυρικού λόγου από τον Γυμνασιάρχη. Το υψηλό επίπεδο πολιτιστικού παρελθόντος των προσφύγων καταδεικνύεται από την επιγραφή Ευαγγελική Σχολή 1717-1934 που αποκαλύφθηκε. Η επιγραφή αυτή αποτελούσε σύνδεσμο της παλαιάς με τη νέα πατρίδα, ενώ ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται ραγδαία. Ως συνέπεια, δημιουργείται η ανάγκη επέκτασης του κτηρίου. Με την κήρυξη του πολέμου του 1940, το κτίριο της Ευαγγελικής Σχολής επιτάσσεται, οπότε τα μαθήματα γίνονται στο Άλσος, στην αυλή του ορφανοτροφείου του Αγίου Ανδρέα και στα σκαλάκια της Αγίας Φωτεινής. Καθότι στο κτίριο στεγάζονται βομβόπληκτα παιδιά του βρεφοκομείου Πειραιά, στις 9 Φεβρουαρίου 1942 το σχολείο μεταφέρεται στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Νεσλιχανίδου, στη σημερινή οδό Πλαστήρα 88-90. Το 1943 το σχολείο διαιρείται σε κλασικό και πρακτικό γυμνάσιο. Το 1946, με την ίδρυση του Γυμνασίου Θηλαίων Νέας Σμύρνης, η Ευαγγελική παραμένει καθαρά γυμνάσιο αρένων, όπως και στη Σμύρνη. Το 1961, ο Δήμος ανεγείρει το νέο εξατάξιο γυμνάσιο στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου
και αντιδαμάντου Κοραή με την Υπουργική Απόφαση 6529-7 κάθετος 28/5/1971 περί μετατροπής της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης εις πρότυπων σχολείων. Το Γυμνάσιο Αρένων της Ευαγγελικής Σχολής μετατρέπεται στην πρότυπο Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης. Από το 1969 έως το 1974 αναγείρεται το νέο κτίριο της σχολής στη διασταύρωση Αγίας Σοφίας και Λέσβου και είναι έργο του αρχιτέκτονα Αλεξάνδρου Τομπάζη. Με το νόμο 309 κάθετος 1976, το σχολείο διακρίνεται σε τριετές γυμνάσιο και τριετές λύκειο, ενώ με τη σχετική υπουργική απόφαση το 1979 μετατρέπεται σε μικρό σχολείο. Μετά από μια σειρά εναλλαγών μεταξύ πρότυπου πειραματικού και πρότυπου πειραματικού σχολείου, η σχολή σήμερα λειτουργεί ως πρότυπο γυμνάσιο και πρότυπο γενικό λύκειο. Άλλο κτίριο σταθμό στην ιστορία της Σμύρνης και της Νέας Σμύρνης αποτελεί η Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Στα τέλη του 19ου αιώνα στη Σμύρνη υπήρχαν 13 Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής αποτελεί μία από τις παλαιότερες. Η χρονολογία της αρχικής θεμελίωσής της παραμένει ακόμα ασαφής. Το περίφημο καμπαναριό της, που είναι το υψηλότερο και πιο επιβλητικό κτίσμα της πόλης, με ύψος 33,5 μέτρα περίπου, κατασκευάζεται το 1856 από τον αρχιτέκτονα Ξενοφόντα Λάτρη. Η κύρια καμπάνα ζυγίζει πάνω από 4 τόνους και είναι δώρο του πρίγκιπα Νικολάου της Ρωσίας. Το 1892 το κοδωνοστάσιο συμπληρώθηκε με μεγάλο ρολόι βαυαρικής κατασκευής. Επιπλέον υπάρχει και ηλιακό ρολόι με την επιγραφή Ηλίου Άτερ Σιγό. Μπροστά από το καμπαναριό βρίσκεται από τη μία πλευρά η Τράπεζα Αθηνών και από την άλλη η Τράπεζα της Ανατολής. Το προαύριο αποτελεί χώρο συγκέντρωση των Σμυρναίων. Εσωτερικά ο ναός έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο διάκοσμο που αποτελείται από το ξυλόγλυπτο τέμπλο μαζί με το δεσποτικό θρόνο, τα παραθρόνια, τον άμβονα και τα ψαλτήρια. Με τη μικρασιατική καταστροφή του το 1922, η Αγία Φωτεινή, όπως και σχεδόν όλες οι άλλες εκκλησίες, καταστρέφεται από την πυρκαγιά. Στη Νέα Σμύρνη, η συμβολική θεμελίωση του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Φωτεινής γίνεται στις 10 Οκτωβρίου 1924 με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου Κουντουριώτη, του Προέδρου της Κυβέρνησης Γεώργιου Κονδύλη, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πολλών άλλων εκπροσώπων του πολιτικού και του εκκλησιαστικού κόσμου. Ο λόγος που εκφώνησε ο τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Σμύρνης έκανε φανερή τη συγκίνηση του προσφυγικού πληθυσμού. Η εκκλησία τοποθετείται ανατολικά του άλσους και της κεντρικής πλατείας σε ύψομα που βλέπει τη λεωφόρο Συγκρού. Το κοδωνοστάσιο της εκκλησίας εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με το αντίστοιχο του ομώνυμου ναού που υπήρχε στη Σμύρνη. Το 1929 οικοδομείται ένα μικρό ξύλινο παράπηγμα το οποίο εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών μέχρι την ανάγερση του ναού που ξεκινάει το 1931. Ο πρώτος ιερέας του παραπήγματος ήταν ο Κύριλλος Δελόφ. Για την ανάγερση της Αγίας Φωτεινής εγκρίνει το 1934 ο πρώτος προϋπολογισμός που ανέρχεται σε 520.000 δραχμές με βάση τα σχέδια του αρχιτέκτονα Δεμήρη. Σημαντικοί ευεργέτες του ναού είναι μεταξύ άλλων οι βιομήχανοι Παναγιώτης Κουτσουκέλης και Σοκράτης Αφανίδης, ο εφοπλιστής Νικόλαος Βερνίκος και πολλοί άλλοι δωρητές, αξιόλογες προσωπικότητες τόσο της Νέας Σμύρνης όσο και των Ελλήνων της Διασποράς. Τα εγγένεια του ημιτελούς ναού πραγματοποιούνται στις 16 Απριλίου του 1938 και τον αγιασμό τελεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, πρώην Μητροπολίτης Τραπεζούντος. Την ίδια χρονιά ανακαλύπτονται ανέπαφα το ξυλόγλυπτο τέμπλο, ο επισκοπικός θρόνος και ο άμβωνας του ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σμύρνη. Όταν τα κοιμήλια φτάνουν στον Πειραιά, τα διεκδικούν η Νέα Σμύρνη και η Νέα Φιλαδέλφια. Τελικά, επικρατεί η Νέα Σμύρνη με αντίτιμο την καταβολή του ποσού των 400.000 δραχμών από το Δήμο για τα έξοδα μεταφοράς. Ο μικρασιάτης Ηλίας Κοκκώνης αναλαμβάνει τα έξοδα της μεταφοράς και τοποθέτηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου στην Αγία Φωτεινή. Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του τέμπλου, του άμφωνα και του επισκοπικού θρόνου ανατέθηκε στο μηχανικό και ξυλογλύπτη νομικό. Τα επίσημα εγγένεια του νεού πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου του 1940, μία ημέρα πριν την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η διαμόρφωση του προαυλίου χώρου και η ανέργεια του κοδωνοστασίου πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη του πολέμου. Η ανέργεια του κοδωνοστασίου χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάστης. Ως σήμερα, ο ναός παραμένει το κέντρο της θρησκευτικής ζωής της Νέας Σμύρνης και είναι αφαιρεωμένος στην Αγία Φωτεινή της Αμαρίτιδα, την πολιούχο της πόλης. Επίσης, ιδιαίτερης σημασίας για τους Έλληνες πρόσφυγες είναι εστία Νέας Σμύρνης. Τον Ιούνιο του 1930 ιδρύεται με πρωτοβουλία των μελών της Ένωσης Αστών Προσφύγων Νέας Σμύρνης η Λέσχη Νέας Σμύρνης. Κάποιοι από τους ιδρυτές της είναι ο δικηγόρος Σωτήριος Γούναρης, η τραπεζική Μιχαήλ Πλατάνης και ο Άγγελος Τιχαγιάς, ο ράπτης Νικόλαος Μπαλόγλου, ο Ιωάννης Δημητριάδης και ο πρόδρομος Αποστολίδης.
Σύμφωνα με το καταστατικό, η Λέσκη έχει ως στόχο την καλλιέργεια φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών της και τη δημιουργία μέσων προς επωφελή κοινωνική δράση και ιδίαν ψυχαγωγία. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Θανάσιος Καρύλος, ο οποίος κρατάει την Προεδρία μέχρι το τέλος του 1931. Το 1938, πρόεδρος γίνεται ο Παύλος Χαλδέζος, διευθυντής της διοικήσεως και αυτοδιοικήσεως του Υπουργείου Πρωτευούσης. Έτσι, το 1939, με εισήγηση του Χαλδέζου, η Λέσχη μετονομάζεται σε Εστία Νέα Σμύρνη. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες της Εστίας διευρύνονται και πλέον σε αυτούς περιλαμβάνονται η διάσωση, η συλλογή και η μελέτη υλικού για το μικρασιατικό, κωνσταντινουπολίδικο, ποντιακό και θράκικο ελληνισμό, αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικής, μορφωτικής, εθνικής και φιλανθρωπικής δράσης. Πολύ σημαντική ήταν η προσφορά της Εστίας στη διάρκεια της κατοχής αλλά και μετά τον πόλεμο. Περιλαμβάνεται φροντίδα τραυματιών και αναπήρων, τη συγκέντρωση εφοδίων για τους στρατιώτες και τους άπορους και την οργάνωση συστήων. Όταν πρωτοειδηρίεται, στεγάζεται στο σπίτι του Κόδρου, στην οδό Ομήρου 23. Έπειτα μεταφέρεται στην οδό Θράκης 36, σε ιδιοκτησία του Μαρσέλου. Ύστερα στο Μοκαντό, στη Συμβολή Ρόδων και Φιλαδελφίας και μετέπειτα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 37, σε κτίριο του Παυλίδη. Το 1939 εγκαθίστανται σε μισθωμένο κτίριο στην οδό 25 Μαρτίου 27 στην κεντρική πλατεία, μέχρι που μεταστεγάζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο σημερινό μέγαρο της πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης, αρχιτέκτονας του οποίου είναι ο Ιωάννης Παυλίδης. Τα έξοδα τα αναλαμβάνει το κράτος μαζί με εισφορές από συλλόγους μικρασιατών, θρακών, ποντίων και κωνσταντινοπολιτών. Τα συμβολικά θεμέλια γίνονται στις 23 Απριλίου του 1939 από τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο. Αλλά οι εργασίες θα ξεκινήσουν ύστερα από την τελετή θεμελίωσης που γίνεται τον Ιούνιο του 1955. Στις 20 Απριλίου του 1975 τελούνται τα εγγένεια του κτηρίου της Εστίας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Ο Πρόεδρος της Εστίας, Πάνος Χαλδέζος, εκφωνεί πανηγυρικό λόγο. Το 1980 η Εστία συμπληρώνει 50 έτη λειτουργίας. Η Ακαδημία Αθηνών βραβεύει την Εστία με το Χρυσό Μετάλλιο για το αξιόλογο έργο της. Επίσης, βραβείο δίνεται και στον πρόεδρό της, Πάνο Χαλδέζο. Στα μέσα του 1980, με πρωτοβουλία της Εστίας, θεμελιώνεται το γυροκομείο Οίκος Γαλήνης στην οδό Βυζαντίου και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ύστερα από κάποια χρόνια, το γυροκομείο θα λειτουργήσει φιλοξενώντας μέχρι 60 άτομα και αποτελεί τον πρώτο οίκο ευγυρίας της πόλης. Μετά το θάνατο του Πάνου Χαλδέζου, την Προεδρία αναλαμβάνει ο Πισερέφογλου. Σήμερα, οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Εστία σχετίζονται με εθνικά, πνευματικά, θρησκευτικά, κοινωνικά και επιστημονικά θέματα. Επίσης, προσφέρεται επιμόρφωση σε αντικείμενα θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα. Επιπλέον, υπάρχει μουσείο μικρασιατικών κοιμηλίων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, βιβλιοθήκη, εντευκτήριο κηλικείο, γυροκομείο, χοροδία, θεατρική και σκακιστική ομάδα. Τέλος, βραβεύει βιβλία και μελέτες με μικρασιατικό περιεχόμενο και δίνει υποτροφίες σε φοιτητές και βραβεία σε αριστούχους μαθητές. Πώς ενδιαφέρουσα ιστορία και να φανταστείτε ότι όλα αυτά τα κτίρια τα βλέπουμε κάθε μέρα, είναι δίπλα μας. Και κουβαλάω τόσο πλούσια ιστορία. Και στην Εστία δεν έχουμε ποτέ μέσα. Ναι, όντως. Να πάμε μετά το σχόλιο, με έχει βγάλει και ήλιο. Τέλεια. Ραντεβού εκεί όλοι στις 2:30. Πολύ καλό.